από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θετική ήταν η γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τους αγωγούς μεταφοράς νερού του Αναβάλου σε Επίδαυρο, Λιγουριό και Ερμιονίδα και ανοίγει ο δρόμος να προχωρήσουν οι μελέτες ώστε τα έργα να ενταχθούν σε αυτή την προγραμματική περίοδο, αν είναι δυνατόν, ή έστω να είναι πανέτοιμες για την επόμενη που ανοίγει το 2014, τόνισε με ικανοποίηση ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Τάσος Χεβιδόπουλος. Συζητήθηκαν και υπήρξε γνωμοδότηση, θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τους αγωγούς μεταφοράς νερού προς την Ερμιονίδα και προς την Επίδαυρο Λιγουριό. Έγινε μια αρκετά μεγάλη συζήτηση για τα ζητήματα αυτά. Οι συνάδελφοι έβαλαν συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία προέκυπταν ως απορίες τους από το ζήτημα της μελέτης και τελικά κατά πλειοψηφία ψηφίστηκαν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θετική γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να προχωρήσουν οι μελέτες και να έχουμε τη δυνατότητα αυτά τα έργα να τα εντάξουμε ακόμα και σε αυτήν την προγραμματική περίοδο ή να είμαστε άμεσα έτοιμοι για να ενταχθούν αμέσως στην καινούργια προγραμματική περίοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ολοκληρώνεται ουσιαστικά το δίκτυο του Αναβάλου, δηλαδή πέραν των δικτύων που σας λέω ότι βρισκόμαστε σε ένα τελικό στάδιο για να ξαναξεκινήσει κανονικά η εργολαβία, πέραν του καινούργιου έργου που προκύπτει και είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης που θα υπάρξει, συν τα έργα στο Φράγμα, υπήρχε και το κομμάτι προς Ερμιονίδα και προς Επίδαυρο. Η συνολική ένταξη του έργου στον Παλτατζής, η ενδεικτική, ήταν με 47 εκατομμύρια. Έχουν ήδη ενταχθεί δύο διαγωνισμοί, 18 και 5, 23 εκατομμύρια, μένουν άλλα 24. Στην πραγματικότητα θα υπερβούμε κατά πολύ, γιατί οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί των δύο αυτών έργων ξεπερνούν κατά πολύ τα 40 εκατομμύρια. Είναι ήδη πολύ μεγάλη αγωγή. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί είναι ένα έργο αιχμής για την περιοχή μας, είναι ένα έργο αναγκαίο για την αποφυγή της οριστικής ερημοποίησης της περιοχής μας και ιδιαίτερα των περιοχών αυτών, της Ερμιονίδας και της Επιδαύρου, που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα στην άρδευση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θεωρώ ότι το ότι είναι ένα μεγάλο βήμα, ότι πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και πλέον σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι μελετητές θα έχουν παραδώσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που είναι και ο εντολοδόχος τους, τις οριστικές μελέτες προκειμένου σαν περιοχή πλέον να είμαστε έτοιμοι να εντάξουμε και το τελευταίο αυτό κομμάτι και να κάνουμε ένα έργο το οποίο θα δώσει μια νέα πνοή στην αγροτική παραγωγή σε δύο περιοχές ιδιαίτερα επιβαρημένες στο ζήτημα της άρδευσης, όπως είναι η Άνιδρη Ερμιονίδα, η οποία η ερημοποίηση της έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα, και φυσικά η Επίδαυρος, που επίσης παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων ψήφισε θετικά αντιλαμβανόμενη το συγκεκριμένο θέμα. Πριν πρώτη εγκατάσταση στην Ήπεθρο για 6.000 νέους αγρότες, που θα φτάνει και τις 20.000 ευρώ για τον καθένα, χορηγεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο προγράμματος 100 εκατομμυρίων ευρώ που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Αθανάσιος Τσαφτάρης. Το πρόγραμμα ξεκινά τις αμέσως επόμενες ημέρες και αφορά νέους και νέες έως 40 ετών. Κύριε Υπουργέ, ένα καινούριο πρόγραμμα ενίσχυσης των νέων αγροτών δρομολογεί το Υπουργείο. Πώς ακριβώς έχει? Έχουμε πλέον την έγκριση στο αίτημα που είχα υποβάλει μήνες πριν, για να υποστηρίξουμε την είσοδο νέων αγροτών στη γεωργία. Είχαμε ζητήσει την έξτρα επιδότηση αυτής της προσπάθειας στο πρόγραμμα αυτό με ακόμα 100 εκατομμύρια ευρώ και έχει εγκριθεί. Έχει έρθει λοιπόν η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα ξεκινάει. Σας θυμίζω ότι το πρόγραμμα αυτό έτρεξε και στην προηγούμενη περίοδο με δαπάνες 200 εκατομμυρίων ευρώ. Καταφέραμε να υποστηρίξουμε την έναρξη της εκμετάλλευσης σε περίπου 12.000 νέους αγρότες, με την έννοια του νέος ότι όποιος είναι κάτω από 40 χρονών. Τώρα λοιπόν, βλέποντας αφενός μεν την επιτυχία αυτού του προγράμματος και αφετέρου την ανάγκη εισόδου ακόμη περισσότερων ανθρώπων στη γεωργία, ιδιαίτερα τώρα με τις δυσκολίες τις οικονομικές που περνάει ο τόπος, και βλέποντας αυτές τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα, ζητήσαμε λοιπόν να ξοδέψουμε άλλα 100 εκατομμύρια προς το σκοπό αυτό. Επομένως, στις επόμενες μέρες θα δοθεί η δυνατότητα σε ακόμα 6.000 δικαιούχους, κρίνοντας από τα ποσά που είναι διαθέσιμα, να ξεκινήσουν την προσπάθειά τους στη γεωργία, ξεκινώντας την αγροτική τους εκμετάλλευση, στη φυτική, στη ζωική παραγωγή, στη μελισσοκομεία και αλλού. Πρέπει να πω, αφορά όλους όσους είναι στην Ήπεθρο ή θέλουν να γυρίσουν στην Ήπεθρο,
και μπορούν να ξεκινήσουν την εκμετάλλευσή τους, να πάρουν ένα μπόνους που θα φτάσει. Για όσους είναι στις ορεινές περιοχές, βλέπετε λοιπόν τις αρχές που είχα θέσει να διαφοροποιήσουμε τη χώρα μας παραγωγικά σε αυτό που έλεγα ορεινή οικονομία, κατά βάση δηλαδή κτηνοτροφία, νησιώτικη Ελλάδα και παιδινή Ελλάδα, άρχισε να διαφαίνεται. Δηλαδή, όσοι είναι στις ορεινές περιοχές μπορούν να πάρουν μέχρι 20.000 ευρώ, όσοι είναι στα νησιώτικα μέρη μέχρι 17.500 ευρώ και όσοι είναι στον κάμπο μέχρι 15.000 ευρώ. Πώς υλοποιείται το πρόγραμμα? Κάποιος παίρνει αυτό, ας το πούμε, το πριν πρώτης εγκατάστασης. Κάνει κάποιος αίτηση στο Υπουργείο για να βέβαια, πει στο... Βεβαίως, θα σας πω. Ας το βαφτίσουμε λοιπόν πριν πρώτης εγκατάστασης, να ξεκινήσει κανείς τη νέα του επιχείρηση. Αυτός πρέπει να είναι κάτω από 40 χρονών, θα πάρει το 70% ως προκαταβολή. Άρα δηλαδή το περισσότερο κομμάτι των χρημάτων θα το έχει στο ξεκίνημα, γι' αυτό και το βαφτίζουμε, ας πούμε, μια πρημοδότηση της πρώτης εγκατάστασής του. Στη συνέχεια το υπόλοιπο 30% θα το πάρει σε δύο δόσεις των 15%, γιατί πρέπει... Τον υποστηρίζουμε ποικιλότροπα αυτόν, δηλαδή ακόμα και αν δεν ξέρει κάτι και λέει ναι εγώ θέλω να κάνω αυτό στη μελισσοκομεία ή στη φυτική παραγωγή αλλά δεν είμαι εκπαιδευμένος. Ο οργανισμός Δήμητρα Ολογό θα φροντίσει στην πορεία να τον εκπαιδεύσουμε προς το σκοπό αυτό. Γι' αυτό μάλιστα βάζουμε σαν κριτήριο αν θα πάρει τη δεύτερη δόση των 15.000 ευρώ, αν έχει παρακολουθήσει αυτά τα μαθήματα με επιτυχία και αν έχει πάρει αυτή την εξειδίκευση. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Άργους Μυκηνών, που καταρτίζεται από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, είναι μικρότερος από τον προϋπολογισμό του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Λυρκίας, δήλωσε ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος, θέλοντας με αυτήν την αντιπαραβολή να δώσει το μέγεθος της δεινής οικονομικής κατάστασης των Δήμων. Σε αυτόν προσθέσουμε και τα τοκοχρεωλήσια από παλιά δάνεια, τόνισε ο Δήμαρχος. Η κατάσταση γίνεται δυσχερέστερη, εξέφρασε όμως την αισιοδοξία του ότι με τη σωστή διαχείριση θα τα καταφέρει. Τα πράγματα είναι τραγικά και εγώ δεν θα τα περιγράφω συνέχεια για να μπερδεύουμε τον κόσμο και να του στεναχωρούμε τι περισσότερο. Όμως οι προσδοκίες θα πρέπει να ψαλιδιστούν, γιατί ο προϋπολογισμός του Δήμου Άργους Μυκηνών, αυτών των 8 κομματιών που συνενώθηκαν και έγιναν ένα, είναι λιγότερος από ό,τι ήταν ο προϋπολογισμός για έργα του Δήμου Λυρκίας Καποδιστριακού Δήμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με χρήματα που είχαμε τότε θα πρέπει να πορευτούμε και όχι μόνο αυτό, εκείνο που θα πρέπει να εστιάσουμε και να μείνουμε πάνω σε αυτό είναι το εξής. Μας έχουν αφήσει περίπου 1.400.000 το χρόνο τοκοχρεωλήσια και δάνεια από το παρελθόν. Αυτοί που δεν έφταναν μόνο τα χρήματα που έπαιρναν, αλλά έπαιρναν και δάνεια από πάνω. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα, αυτά τα βάρη, θα πρέπει να βγουν από την πλάτη αυτού του λαού με τι, με θυσίες. Εγώ δεν πρόκειται να αυξήσω ούτε τα δημοτικά τέλη, ούτε να αυξήσω τις εισφορές με την έννοια από τους απλούς δημότες. Αυτό είναι θετικό. Αυτό όμως που πρέπει να πω είναι ότι θέλουμε το περισσότερο, θέλουμε το πολύ, δεν μπορούμε να το έχουμε γιατί η γενική εικόνα είναι έτσι και γιατί μας είχαν ναρκοθετήσει το αύριο. Το αύριο του Δήμου Άργους Μυκηνών ήταν ναρκοθετημένο από δάνεια μεγάλα, τα οποία είναι αυτά που σας περιέγραψα προηγουμένως. Και κάποιοι λένε μην τα λες και μην μας στεναχωρείς και μην μας τα θυμίζεις. Αν δεν τα πω όμως ότι 3 χρόνια τώρα έχω πληρώσει 4,5 εκατομμύρια περίπου, 4,5 εκατομμύρια φύγανε από το Δήμο να πάνε για τοκοχρεωλήσια και δάνεια κάθε χρόνο από αυτούς που τα είχαν φορτώσει. Τους προηγούμενους λέω. Εμείς δεν έχουμε πάρει μέχρι στιγμής ούτε ένα ευρώ δάνειο. Ούτε ένα ευρώ δάνειο. Σας λέω λοιπόν ότι σε αυτές τις δύσκολες ώρες πολεμάμε για να μπορέσουμε να έχουμε αυτά που πρέπει να έχει ο Δήμος μας, που δεν έχει καταλάβει ακόμα την κρίση ο Δήμος αυτός. Άλλοι το έχουν καταλάβει και το έχουν παρακαταλάβει και το ξέρετε καλά, με το γεγονός ότι δεν πληρώνουν το προσωπικό τους, με πράγματα πολλά που δεν θέλω να τα αναφέρω. Θα μου πείτε, παίρομαι γι' αυτό, καμαρώνω, βεβαίως καμαρώνω. Γιατί ο Δήμος Άργους είναι στους 40 Δήμους στην Ελλάδα που έχει πιάσει τη στοχοθεσία του Υπουργείου Οικονομικών και που έχει τα οικονομικά του διαυγή. Αν αυτές τις ώρες ήταν οι άλλοι που με φόρτωσαν με 1,5 εκατομμύριο δάνεια, πέστε μου πόσα δάνεια θα είχαν πάρει μέχρι στιγμής. 1,5 εκατομμύριο πληρώνουμε τοκοχρεωλήσια κάθε χρόνο.
διευκρινίσουμε. Βεβαίως και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί τα δάνεια αυτά είναι πολλαπλάσια, είναι πολλά εκατομμύρια που έχουν πάρει και έχουν συσσωρευτεί, με αποτέλεσμα τα τοκοχρεολύσια να είναι 1,5-1,400 κάθε χρόνο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλες αυτές οι φωνούλες που ακούγονται δεξιά και αριστερά δεν τις λαμβάνει κανένας υπόψη του. Μιλάω για τις αντιπολιτευτικές δίθεν φωνούλες, διότι όλα αυτά έχουν μόνο ένα στόχο, να μπερδέψουν τον κόσμο ακόμα περισσότερο. Ο κόσμος όμως μένει σε ένα ερώτημα. Αυτοί οι άνθρωποι για μας που μας βάλανε εδώ σε αυτή τη δύσκολη ώρα, τι τραβάμε για να τα έχουμε τα πράγματα όπως είναι? Δεν ζητάμε να μας λυπηθεί κανένας, αλλά ζητάμε να επιπλήξει αυτούς που δημιούργησαν όλα αυτά τα προβλήματα και που θέλουν να ξαναδημιουργήσουν προβλήματα σε αυτόν τον τόπο. Διαμαρτύρεται ο ιατρικός κόσμος για την απόφαση του Υπουργείου Υγείας να μειώσει κατά 2.500 περίπου το ιατρικό προσωπικό των πρωτοβάθμιων μονάδων περίθαλψης του ΕΟΠΗ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας Κώστα Παναγιωτόπουλου, το Υπουργείο βάζει λογιστικά πρότυπα στην υγεία με θύματα τους γιατρούς και εκφράζει το φόβο του ότι θα κλείσουν και άλλες δομές της πρωτοβάθμιας υγείας, μάλιστα σε μια χώρα με φτωχοποιημένους πολίτες. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο καιρός στην υγεία προβλέπεται βροχερός. Και σε λίγο καιρό θα πέσουν και αστροπελέκια. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ηγεσία ανεξαρτήτως προσώπων και όλα τα προηγούμενα έτη διαχειρίζεται το θέμα της υγείας με καθαρά λογιστικά πρότυπα. Δηλαδή το μόνο πράγμα που κοιτούν είναι πόσος είναι ο λογαριασμός. Αν θα είναι 2, αν θα είναι 2,5, αν θα είναι 2,8. Και δεν κοιτούν καθόλου βέβαια το θέμα της ποιότητας και δεν κοιτούν καθόλου το θέμα της ανάγκης και της κάλυψης του πληθυσμού σε ένα αγαθό που πρέπει να το παρέχει μια σύγχρονη κοινωνία όπως είναι η ελληνική κοινωνία, που θέλουμε να λέμε ότι ανήκουμε στη Δύση και δεν ανήκουμε στην Ανατολή. Δυστυχώς συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της υγείας μόνο με λογιστικά πρότυπα. Και θύμα αυτή τη φορά αυτής της σκέψης είναι ότι θα πρέπει να κλείσουν κάποιες δομές που έχουν να κάνουν με την πρωτοβάθμια υγεία, ότι αυτές δεν προσφέρουν κάτι και άρα άχρηστοι γιατροί που τους έχουμε μέσα εκεί. Και για τις μονάδες του ΕΟΠΗ, για τα πρώην ΙΚΑ ας πούμε, και ίσως πιο μετά έχει συζητηθεί και για την τύχη των κέντρων υγείας. Ευτυχώς όχι ακόμα για τους αγροτικούς γιατρούς, δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο. Θεωρούν λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι σκέφτονται πώς θα συμμαζέψουν τα λεφτά ότι θα πρέπει να κλείσουν αυτές οι δομές, χωρίς να μπορούν να απαντήσουν όμως τι θα γίνει με τον ασφαλισμένο, με τον συνταξιούχο, με τον κάθε έναν από εμάς που θα θέλει να πάει και να εξυπηρετηθεί μέσα σε αυτές τις δομές όπως το έκανε μέχρι πρότινος. Και μιλάμε για μια χώρα με Έλληνες οι οποίοι πλέον έχουν αρχίσει να ονομάζονται φτωχοποιημένοι Έλληνες, όπου δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν με δικά τους χρήματα αυτή την ανάγκη της πρωτοβάθμιας υγείας, όπως λέγεται. Πρωτοβάθμια υγεία λέμε την ανάγκη να αντιμετωπίσεις ένα νόσημα στην πρώτη του εμφάνιση, που αυτό είναι το α και το ω. Αν πετύχεις μια καλή πρωτοβάθμια αντιμετώπιση του πονοκεφάλου, και μπορέσεις να ξεχωρίσεις από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς ότι ο πονοκέφαλος είναι καρκίνος σε σχέση με τον πονοκέφαλο που δεν είναι καρκίνος και που είναι νεύρα ας πούμε, τότε τα λεφτά που θα γλιτώσει το σύστημα θα είναι πολύ περισσότερα. Εμείς τοποθετούμαστε υπέρ αυτής της διαφοράς, ότι δηλαδή θέλουμε ένα καλό φιλτράρισμα των ασθενειών που εμφανίζονται σε πρώτο βαθμό, και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει μια δομή, θα πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος αντιμετώπισης, και θεωρούμε ότι αυτό θα δώσει πολλαπλάσιο όφελος και στον πληθυσμό και στο λογιστικό κομμάτι που τέλος πάντων επιθυμούν όσοι διαχειρίζονται το ταμείο. Αλλά όμως δεν εισακούεται αυτή η άποψη, την έχουν υποβαθμίσει. Στην Αργολίδα έχουμε δύο μονάδες ΕΟΠΗ, στο Άργος και στο Ναύπλιο. Πώς είναι? Και στο Κρανίδι. Και στο Κρανίδι ναι. Πόσοι συνάδελφοί σας περίπου εργάζονται εκεί και αν από... Κοιτάξτε, τώρα τελευταία έληξαν οι διετείς συμβάσεις των συναδέλφων εκείνων που είχαν σύμβαση με το παλιό ΙΚΑ, που επεκτάθηκε η σύμβασή τους και στον ΕΟΠΗ. Έληξαν αυτές οι διετείς συμβάσεις και αυτοί οι γιατροί απολύθηκαν. Οι διαβεβαιώσεις που ήρθαν από πάνω είναι ότι αυτές θα ανανεωθούν για ένα δίμηνο ακόμα. Ουσιαστικά δηλαδή για να φτάσουμε μέχρι τον Ιανουάριο, που θα αλλάξει το έτος, θα αλλάξει ο προϋπολογισμός και θα εφαρμόσουμε τα νέα πρότυπα. Ουσιαστικά θα μείνουν οι μισοί.
Δηλαδή, ας πούμε ότι αν ήταν 30 θα μείνουν 15. Πάρα πολύ λίγοι. Στο Άργος και στο Ναύπλιο. Και οι συνάδελφοι που δουλεύουν στο ΙΚΑ, τα ραντεβού τους είναι γεμάτα. Δεν είναι ότι κάθονται, δηλαδή προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Η δική μας άποψη είναι και συλλογικά, αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα και τοπικά, είναι ότι το κόστος να έχεις ένα γιατρό σε μια τέτοια δομή και να αντιμετωπίζεις τις ανάγκες του πληθυσμού είναι ελάχιστο. Είναι 1 ευρώ το περιστατικό. Νομίζουμε ότι δεν είναι τόσο φοβερό αυτό το κόστος που θα γλιτώσει τα σώσει τη χώρα. Σωστά. Με το να διώξεις αυτούς τους 15 ή 25 ή 35 από την Αργολίδα ή και βάλτε 5.000, 6.000 σε όλη την Ελλάδα. Και το ανάποδο, δηλαδή με το που θα τους διώξεις, οι αρρώσκες που θα διωγγωθούν θα προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερη κόστος. Ναι, αλλά τελικά δεν ξέρω τώρα πώς θα σκέφτονται ακριβώς. Έναρξη μαθημάτων για τη νέα χρονιά τη Δευτέρα στα ΕΠΑΣ και η ΕΚ Πελοποννήσου, που εδρεύουν ως γνωστόν στο Άργος, και πάνω από 200 παιδιά εκπαιδεύονται για να στελεχώσουν τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας, τις τουριστικές μονάδες. Η Διευθύντρια ΕΠΑΣ Πελοποννήσου Αργύρη Μπικάκη τόνισε ότι καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από όλους για να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες της σχολής και να εκπαιδευτούν οι μαθητές στις τεχνικές δεξιότητες και την καλλιέργεια των χαρακτήρων. Έγινε έναρξη των μαθημάτων για την ΕΠΑΣ και για το ΙΕΚ Πελοποννήσου χθες, και συνεχίζουμε σιγά σιγά τα μαθήματα. Οι μαθητές που συγκεντρώσαμε και φέτος είναι πάρα πολλοί. Έχουμε γύρω στα 200 παιδιά μαζί, το ΕΠΑΣ και το ΙΕΚ. Κάνουμε ό,τι καλή προσπάθεια μπορούμε για να ανταποκριθούμε στην εκπαίδευση των παιδιών και να διατηρήσουμε αυτές τις θρηλυκές σχολές τουριστικών επαγγελμάτων ακόμα δραστήριες και ενεργές σε πείσμα της κρίσης. 200 παιδιά, είναι 50 όπως ξέρουμε στο ΙΕΚ, αλλά τα υπόλοιπα είναι στο ΕΠΑΣ. Είναι περισσότερα στο ΙΕΚ φέτος, γιατί φέτος πήραμε πιο πολλά παιδιά στο ΙΕΚ, πήραμε ακόμα περισσότερα και είναι 100 στην ΕΠΑΣ. Μάλιστα. Τα μαθήματα τα οποία θα ξεκινήσουν τα παιδιά, ποια είναι? Τα μαθήματα με τα οποία ξεκινάμε είναι βασικά τα μαθήματα τα τεχνικών δεξιοτήτων, οργάνωση εστιατορίου, οργάνωση επιστημιστικών τμήματων δηλαδή, μπαρ, οργάνωση ξενοδοχείου, ρεσεψιών, το μάθημα της συνολογίας. Ξεκινάμε σιγά σιγά με τα βασικά μας μαθήματα και προχωράμε και στα πιο θεωρητικά μαθήματα με την μπαροδυτικού χρόνου. Θα θέλαμε να μας πείτε αν έχουν καλό επαγγελματικό προσανατολισμό τα παιδιά τα οποία βγαίνουν από αυτές τις σχολές, γιατί έτσι γνωρίζουμε και εμείς, στον τομέα του τουρισμού, τουλάχιστον υπάρχει δουλειά. Ναι, υπάρχει δουλειά, αλλά αυτό προϋποθέτει δουλειά δική μας, δουλειά στην εκπαίδευση. Με ρωτήσατε πριν με ποια μαθήματα ξεκινάμε. Θα ήταν παράληψη, Κατερίνα, να μην σας πω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η καλλιέργεια του χαρακτήρα του μαθητή. Αυτό που ζητά σήμερα η αγορά, αυτό που μας τονίζουν οι ξενοδόχοι που δέχονται τα παιδιά μας για πρακτική άσκηση, καταρχήν, είναι ο καλός χαρακτήρας. Θέλουμε ένα καλό παιδί, είναι η απάντηση στην ερώτηση ποιο είναι το προφίλ του μαθητή που θέλετε σήμερα. Θέλουμε ένα καλό παιδί. Δηλαδή, εμείς αυτό θα πρέπει να το κάνουμε λιανά στους μαθητές μας, να τους το εξηγήσουμε, ότι ζητάμε ένα καλό χαρακτήρα, έναν άνθρωπο ευγενικό, ηθικό, με αξίες, που ξέρει να συνεργαστεί και να δουλέψει ομαδικά με τους άλλους. Το ζητούμενο είναι αυτό σήμερα. Μπορώ εγώ να εργαστώ με σένα, να πιάσουμε τα χέρια μας και να προχωρήσουμε μαζί? Αν αυτό το καταφέρουμε, έχουμε κερδίσει το παιχνίδι. Άρα δύσκολος ο ρόλος σας, γιατί πραγματικά το να μπορείς να καλλιεργείς ψυχές ανθρώπων και να τους διαπαιδαγωγείς είναι δυσκολότερο από το να τους μάθεις. Μια τεχνική, έτσι δεν είναι? Είναι ευχάριστο. Είμαστε παιδαγωγοί πρώτα απ' όλα και μετά τεχνίτες στη δουλειά μας. Mm-hmm. Τους μαθητές των σχολών ΙΕΚ και ΕΠΑΣ του Υπουργείου Πολιτισμού που εδρεύουν στο Άργος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος για να τους ευχηθεί καλή χρονιά, αλλά και για να τους ζητήσει να αγαπούν το χώρο που φιλοξενείται η σχολή τους, αλλά και την πόλη που τους έχει αγκαλιάσει και που τους καμαρώνει όταν κυκλοφορούν με τις στολές τους, δίνοντάς τις ιδιαίτερο χρώμα και πνοή. Σας καλωσορίζω στην πόλη του Άργους. Ποιοι είστε πρώτη φορά εδώ? Όλοι είστε πρώτη φορά? Σχεδόν όλοι. Στο Άργος. Και στη σχολή βέβαια. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι έγιναν μεγάλες προσπάθειες για να έρθει η σχολή σε αυτό εδώ το μέρος.
Είναι ένα ιστορικό κτίριο, το κτίριο αυτό εδώ που είστε και φιλοξενείστε και φιλοξενείται η σχολή τουρισμού Πελοποννήσου. Το κτίριο αυτό χτίστηκε περίπου στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Είναι ένα κτίριο μεγάλης αξίας και θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ τη δική σας προσοχή απέναντι σε αυτό το κτίριο, το οποίο δεν είναι άψυχο. Είναι ένα κτίριο πραγματικά με μεγάλη ιστορία, την οποία την βλέπετε συνεχώς μέσα σε αυτούς τους χώρους. Εδώ έμενε η Κατίνα Παξινού, ήταν ανιψιά του ιδιοκτήτη του κτιρίου και όταν ερχόταν τα καλοκαίρια στο Άργος, μερικές φορές αυτή η μεγάλη ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου γενικότερα, έμενε εδώ σε αυτό το χώρο. Αυτός ο χώρος λοιπόν πληρώθηκε από χρήματα του Θησέα, ελληνικού λαού και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για να φτιαχτεί πάλι από την αρχή και να φτάσει στο επίπεδο που έφτασε τώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ ακριβές για τα δεδομένα τα σημερινά τυπογραφίες αυτούς τους χώρους. Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ, επειδή εσείς θα υπηρετήσετε τη βαριά βιομηχανία της πατρίδας μας που είναι ο τουρισμός και θα πάτε σε ξενοδοχεία πολλών αστέρων με πολλά εκατομμύρια που έχουν διαθέσει εκεί οι άνθρωποι να τα φτιάξουν. Άρα θα πρέπει να εγκλιματίζεστε στο περιβάλλον σιγά σιγά και να προσέχετε αυτό το πράγμα που είναι σήμερα το εκπαιδευτήριό σας, έτσι όπως θα πρέπει να προσέχετε και την περιουσία εκείνων των ανθρώπων που θα σας την εμπιστευτούν μεθαύριο όταν θα βγείτε στην αγορά. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτή η πόλη είναι υπερήφανη που σας έχει στην αγκαλιά της. Εκφράζω τους δημότες μου. Πραγματικά χάρηκαν όλοι όταν έμαθαν πέρυσι ότι θα έρθει αυτή η σχολή εδώ. Και κάθε φορά όταν εσείς γίνεστε περισσότεροι, η αγκαλιά απλώνει και γίνεται μεγαλύτερη για να σας υποδεχτεί. Εάν υπάρχουν μικροπροβλήματα, είμαστε στη διάθεσή σας να τα λύσουμε. Όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα, να είστε σίγουροι ότι με πολύ καλή συνεργασία θα τα λύσετε με τους καθηγητές σας, με τη διεύθυνση της σχολής και θα τα λύσετε με αυτούς που θα σας δώσουν τα εφόδια για να πολεμήσετε αύριο για αυτό το περιζήτητο μεροκάματο που όλοι μας αγωνιζόμαστε στις μέρες μας, στις δύσκολες μέρες μας, να το βγάλουμε τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε τη δυνατότητα να ονειρευτείτε ότι θα κάνετε οικογένεια, ότι θα κάνετε παιδιά, γιατί όταν δεν υπάρχει το βασικό, το πώς θα ζήσω, δεν μπορούμε να ονειρευτούμε τα υπόλοιπα. Δύσκολες έννοιες, δύσκολες οι ώρες. Ήρθα λοιπόν να σας δηλώσω ότι από την πρώτη στιγμή αυτής της σχολής είμαι στο πλευρό των σπουδαστών και να σας πω καλώς ήρθατε σε αυτή την πόλη. Δεν βλέπω όλα τα παιδιά βέβαια σήμερα, αλλά εσείς θα το μεταφέρετε και στους άλλους και φαντάζομαι ότι θα το μάθουν όλοι ότι υπάρχει εδώ ένας δήμαρχος ο οποίος αγαπάει ιδιαίτερα και στηρίζει αυτή τη σχολή. Και επειδή λοιπόν στις μέρες μας έχουμε φτάσει σε σημείο όλα τα πράγματα να τα αναγάπουμε σε ψήφους, εγώ βέβαια από τους περισσότερους από εσάς δεν περιμένω να ψηφιστώ γιατί είστε από άλλα μέρη. Άρα λοιπόν πάει το ευτελές, αν θέλετε, επιχείρημα και πάμε στο ουσιοδέστερο και ουσιαστικότερο. Θα σας αποκαλύψω λοιπόν ότι πριν γίνω δήμαρχος, πριν από 2,5 χρόνια που έγινα δήμαρχος, ήμουν διευθυντής στο πρώτο Λύκειο Άργος. Προέρχομαι μέσα, βλέπω εδώ και μια μαθήτριά μου, η οποία είναι ανάμεσά σας. Βλέπω λοιπόν με μεγαλύτερη συμπάθεια αυτούς οι οποίοι σπουδάζουν, γιατί άλλωστε τα 26 χρόνια σε αυτούς τους χώρους καταλαβαίνετε ότι με έχουν ταυτίσει απόλυτα. Παιδιά, καλή χρονιά, καλές σπουδές και να ξέρετε ότι με το σπαθί σας θα κερδίσετε τη ζωή σας. Και το σπαθί σας, μην φανταστείτε ότι θα είναι κόμψεις και λάμψεις κλπ. Το σπαθί σας είναι η γνώση σας, το χαμόγελό σας, η ευγένειά σας και ο καλός σας χαρακτήρας. Έχει μεγάλη διαφορά ο ιδιωτικός τομέας από το δημόσιο τομέα. Στο δημόσιο τομέα, μόλις μπαίνεις, παλιά έτσι γινότανε, έκλεινε η πόρτα πίσω και δεν μπορούσες να βγεις, καθώς να εκεί και λίγο να δούλευες. Στον ιδιωτικό τομέα όμως, την επόμενη μέρα που κάτι δεν θα έχεις κάνει καλά, ο εργοδότης σου θα σε χαιρετήσει, θα περάσεις από το ταμείο και θα φύγεις. Άρα, γεμίστε με γνώσεις, όπλο σας μεγάλο, η ευγένεια, το χαμόγελο, γιατί αυτά τα πράγματα έχει ανάγκη αυτός που θα έρθει να τον εξυπηρετήσει εκεί που θα είστε. Να είστε καλά, καλή χρονιά και αν μπορώ, όπου μπορώ, θα είμαι στο πλευρό σας. Είχαμε μία σύλληψη 28χρονου αλλοδαπού στην Αργολίδα για παράνομη οπλοκατοχή. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι ζάσταβα και φυσίγγια.
Συνελήφθη τη Δευτέρα το απόγευμα στα Πυριώτικα Αργολίδας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου ένας 28χρονος αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας για παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και αλλοδαπών. Ειδικότερα, μετά από αστυνομική διερεύνηση του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου και ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα έρευνα σε οικία του 28χρονου, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχισαν πιστόλι μάρκα Ζάσταβα με γεμιστήρα. 4 φυσίγγια. Ο 28χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ναυπλίου, ενώ προέκυψε ότι διέμενε παράνομα στη χώρα. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διανοργούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Lacoste, Boss, Gant, Tommy Hilfiger, Columbia, Camel Active, Strelson, Forecast, New Zealand, Marlboro Classics, Trussardi Jeans. Αποκλειστικά Andris. Ο χρυσός συμφέρει άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Ναύπλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας, πρώτος όροφος. Και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδυσόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510-51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Όπερα. Διατίμησέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα, να μην μιλάω με μια γνωστή στη χορτά. Διατίμησέ μου το όνομά σου για να δω αν είσαι αυτή που φέρνω τώρα στο μυαλό. Διατίμησέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα, να μην μιλάω με μια γνωστή στη χορτά. Όπερα. Υπό νέα διεύθυνση. Το όνομά σου για να δω αν είσαι αυτή που φέρνω τώρα στο μυαλό. Όπερα. Επτά Κυριακής του χρόνου θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα της Αργολίδας και διευρυμένο ωράριο για τα καταστήματα των τουριστικών περιοχών, σύμφωνα με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας Τάσου Χεβιδόπουλου, η οποία, όπως ο ίδιος τόνισε, είναι προϊόν διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των φορέων και των εμπορικών συλλόγων της Αργολίδας.
Μετά από ένα αργόνιμο και επικοδομητικό διάλογο με τους φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία των καταστημάτων, δηλαδή εννοώ τους εμπόρους και τους εργαζόμενους και φυσικά τις δημοτικές αρχές, καταλήξαμε σε μία απόφαση η οποία δεν προσθέτει καμία Κυριακή στις 7 υποχρεωτικές που προβλέπει ο νόμος. Παρ' όλα αυτά, στην ίδια απόφαση αναφέρονται κανονικά και οι τουριστικές περιοχές που με παλαιότερες αποφάσεις, όπως θυμάστε, με παλαιότερο νόμο, ο οποίος αντικαθίσταται βέβαια από τον υπάρχοντα νόμο, προβλεπόταν ένα διευρυμένο ωράριο. Τώρα το διευρυμένο ωράριο είναι αυτό που ορίζει ο νόμος και προβλέπεται συγκεκριμένα. Και οι μέρες φυσικά και σε αυτές μπορεί να λειτουργήσει και όλες τις Κυριακές του χρόνου, γιατί είναι συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές. Βγάλαμε λοιπόν μια απόφαση που και στους 4 Δήμους αναφερόμαστε σε αυτό το ζήτημα. Και βεβαίως η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας γενικότερα για τουριστικά γεγονότα, εορτές κλπ. Διατηρούμε το δικαίωμα του να ορίσουμε και άλλες Κυριακές. Αυτό βέβαια, όπως γνωρίζετε, δεν το προβλέπει ο νόμος και μιλάμε για την επόμενη χρονιά. Η απόφασή μου ισχύει μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, δεσμευτικά από τον νόμο, και η όποια τροποποίηση μπορεί να επέλθει το Γενάρη του 2015 και κάθε Γενάρη, κάθε έτος μπορεί να γίνονται οποιασδήποτε τροποποίηση σε σχέση με τις Κυριακές και τις τουριστικές περιοχές. Άλλωστε θα δεχτείτε, φαντάζομαι, και από τους αρμόδιους των καταστημάτων, τους εμπορικούς συλλόγους, σχετικό έτοιμο. Όχι, θεώρησα ήδη. Όχι, για τις Κυριακές της περαιτέρω. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οι εμπορικοί σύλλογοι της Αργολίδας και τους κάλεσα όλους και είχα μια επικοδομητική συνεργασία μαζί τους. Και η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου ήταν κάθετα αρνητική στο να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ημέρα. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις δομές τις εμπορικές είναι αυτοί οι πρώτοι που πρέπει να εκφράσουν τη γνώμη τους. Η απόφαση, όπως γνωρίζετε, με βάση τον νόμο ανήκει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στους αντιπεριφερειάρχες. Δεν υπήρχε τέτοια βούληση, δεν υπήρχε βούληση ούτε από τους εργαζόμενους, δεν υπήρχε βούληση ούτε από τις δημοτικές αρχές. Άρα λοιπόν και εμείς θεωρήσαμε ότι πρέπει να είμαστε ομόφωνοι με τους ανθρώπους του εμπορίου και βάλαμε την απόφαση αυτή. Παρ' όλα αυτά, ήρθαμε σε μια άμεση επικοινωνία, εγώ τουλάχιστον, με τους όμορους νομούς και τους όμορους συναδέλφους. Και πράγματι οι αποφάσεις μας είναι περίπου οι ίδιες, έτσι ώστε να μην παρουσιάζεται ένας αθέμητος ανταγωνισμός σε όμορους νομούς. Και πιστεύω ότι στην Πελοπόννησο γενικότερα πήραμε τις αποφάσεις με γνώμονα κυρίως τις αποφάσεις και τις βουλές των ανθρώπων του εμπορίου. Με τη φράση κάτω τα χέρια από τους πολυτέχνους, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτεχνών Άργους Γιώργος Τάγκαλης διαμαρτύρεται γιατί μόνο 150 πολυτεχνές οικογένειες θα πάρουν φέτος τρόφιμα από τις 700 που δικαιούνται παλαιότερα και αυτό γιατί έχει μπει το φορολογικό πλαφόν. Τις επόμενες ημέρες θα παραλειφθούν μακαρόνια και αργότερα φέτα και λάδι. Ωστόσο, καλέσμα επιστολής διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάνει στους υπόλοιπους συλλόγους ο πρόεδρος Πολυτέχνων Άργους. Δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, με τα στοιχεία που έχουμε, θα ξεφορτώσουμε την Παρασκευή. Θα πάρουμε μακαρόνια. Μετά θα πάρουμε κάποια άλλα πράγματα, μάλλον συγκεκριμένα από ό,τι έχω πληροφορία, είναι λάδι, τυρί, φέτα, κασέρι, ρύζι και τέτοια δεν θα πάρουμε. Ναι. Αλλά είναι πολύ λιπερό όταν φτάσαμε στο σημείο να είναι από 700 άτομα και να παίρνουμε 150 άτομα. Ήδη αυτή τη στιγμή... Μόνο 150 οικογένειες. Αυτή τη στιγμή έχω επικοινωνήσει με όλους τους συλλόγους. Θα στείλουμε έντονη διαμαρτυρία στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο των Αγροτικών Ανάπτυξη, μάλλον εκεί. Στο Αγροτικό Ανάπτυξη. Λοιπόν, διότι αυτό το έκανε πολύ πιο περισσότερο. Μα τα πράγματα όπως έχουν διαμορφωθεί, όπως έχουν διαμορφωθεί, βλέπω ότι είναι μία τιμωρία. Όταν βλέπω ότι έναν ιερέα, ο οποίος έχει 11 παιδιά, για όνομα του Θεού, 11 παιδιά και δεν δικαιούται να πάει, 11 παιδιά και να είναι σε ηλικία κάτω από 15 χρονών, τα παιδάκια, και δεν δικαιούται να πάει, για όνομα του Θεού. Γιατί αυτή η τιμωρία εις βάρος των πολυτέχνων. Είναι ακριβώς αυτό που είχα πει πριν 20 χρόνια. Οι εντολοδόχοι έχουν βάλει σαν στόχο την πατρίδα. Έχουν βάλει στόχο την Ελλάδα και την Κύπρο. Πρώτα-πρώτα να εξαφανίσουν την Ορθοδοξία, την οικογένεια και τους νέους. Δεν έχουν να κερδίσουν όμως τίποτε. Αυτό που κάνουν, το μόνο που έχουν να κερδίσουν είναι ότι από την Ελλάδα θα βγαίνουν μάρτυρες και άγιοι. Δεν πρόκειται να κερδίσουν τίποτα άλλο. Βλέπεις τώρα 700 από 700 άτομα να παίρνουμε 150 άτομα. Λόγω του πλαφών που έχει βάλει στην Ελλάδα. Με τον πλαφών. Όταν βγάλει, ας υποθέσουμε, πλαφών τώρα με 7.000 ευρώ,
Από εκεί και πέρα δεν είναι μια τιμωρία. Τι είναι αυτή? Δεν διαμαρτύρονται τα μέλη του συλλόγου, δεν λένε ότι πρέπει να κάνετε? Να σας πω ότι δεν το γνωρίζουν. Αύριο θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Να έχουν θα έρχονται σε εσάς να διαμαρτύρονται. Θα έρχονται σε εμάς και δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Λέω αυτή τη στιγμή. Ήδη μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε στείλει, έχω συνονοηθεί πήρα και τους άλλους προέδρους, όλους των τριτέκτων, των πολυτέκτων, Ναυπλίου, τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, να στείλουμε διαμαρτυρία και να πεις και δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Το μόνο πράγμα, μήπως το επόμενο. Τώρα δεν έχει να κερδίσουμε τίποτα. Τώρα πια έχει βγει η απόφαση, έχει, αλλά από το επόμενο μπορεί να κερδίσετε κάτι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αν γίνει μια διαμαρτυρία αυτή που εγώ πιστεύω, όχι με τον τρόπο να κάνετε στα καφενεία ή να κάνετε στο σπίτι του, στον καναπέ και να κάνουν κριτική. Να μαζευτούμε. Την άλλη φορά, το γνωρίζετε πολύ καλά, είχαμε πάει 3 άτομα πάνω. Πώς διεκδικούν να συμποδέσουμε, πώς μπορεί να διεκδικήσεις? Κοιτάξτε λοιπόν να συγκεντρωθείτε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεν ήρθα εδώ ούτε και στην ηλικία που είμαι και δουλειές έχω. Εγώ ήρθα να προστατεύσω και θα προστατεύσω. Και θα ήθελα, επί τη ευκαιρία αυτή, να πω ότι κάτω τα χέρια από τους πολίτεκνους. Διότι είναι και ένα άλλο θέμα πολύ πιο σοβαρό, το οποίο θα το πω σε λίγες μέρες, το οποίο έχουν βάλει σαν στόχο, μόλις εντοπίζουν πολίτεκνο, αμέσως να πάνε να το καθυριάσουν. Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να αδικηθεί. Όχι, για αδικία μιλάω. Δεν μιλάω για... πρόκειται περί αδικίας. Αυτές τις μέρες θα σας το πω. Μικρά ήταν τα κέρδη των εμπορών Άργους από το 10ήμερο των εκπτώσεων του Νοεμβρίου, αφού οι καταναλωτές είχαν μικρή αγοραστική δύναμη και ο καιρός ήταν ανοιξιάτικος και όχι φθινοπορεινός, ώστε να προκαλέσει τους αγοραστές για χειμερινά ψώνια στα καταστήματά μας, δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Άργους, Αντώνης Καλοθέου. Οι εκπτώσεις σε αυτό το διάστημα, το οποίο ήταν, αν το πούμε δοκιμαστικά, έγινε κάτι καλύτερο από τις προηγούμενες ημέρες που ήταν αρκετά υποτονικές. Όχι πολλά πράγματα βέβαια, αλλά κάτι καλύτερο στις προηγούμενες ημέρες. Ο κόσμος, όπως έχω ξαναπεί και το παραλάβω, όσο κουραστικό και να είναι αυτό, όταν δεν έχει χρήματα, όσο και να του προσφέρεις, ό,τι και να του προσφέρεις, όταν δεν μπορεί να τα αποκριθεί, όταν δεν έχει χρήματα, δεν μπορεί να κάνει και τις ανάλογες αγορές που ελπιστούμε εμείς ότι πιστεύουμε πάντα σε κάθε εκπτώσεις θα έχουμε αρκετή δουλειά. Δεν διαψευδόμαστε συνέχεια, δηλαδή δεν μπορούμε να αποκτήσουμε το καταναλωτικό κοινό που είχαμε κάποτε. Είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα εν ολίγης και οι εκπτώσεις δυστυχώς δεν βοηθούν αρκετά. Βοήθησαν λίγο, θα λέγαμε. Δεν βοήθησε όμως και ο καιρός, δεδομένου ότι ήταν ανοιξιάτικος, θα λέγαμε. Οπότε, όταν δεν έχεις χρήματα, προσφεύγεις στην αγορά την τελευταία στιγμή, δεν έτσι? Πράγματι, ο καιρός δεν ήταν τόσο ψυχρός. Ήταν ανοιξιάτικος, μπορώ να πω. Πράγμα το οποίο βλέπουμε και στον δρόμο. Όλοι κυκλοφορούν με κοντομάνικο ακόμα. Λοιπόν, τώρα που τελείωσαν οι εκτόσεις, ο καιρός άρχισε και αγριεύει. Τι να πούμε, δεν μας βοηθάει και ο καιρός, δεν είναι και αυτός μαζί μας. Πάντως, τα καταστήματα έχουν καλές τιμές, διατηρούν τις καλές τιμές τους για να μπορούν να έχουν και καταναλωτικό κοινό, έτσι δεν είναι? Τα καταστήματα είχαν καλές τιμές και έχουν καλές τιμές και αναφέρομαι πάντα στα σωστά καταστήματα που δεν θέλουν να εκτίθονται προς τους πελάτες τους. Γιατί ακούω και κάτι μεμονωμένες περιπτώσεις που μου φέρνουν κάποια παραδείγματα. Αλλά πάντα μιλάμε για τα σωστά καταστήματα, τα οποία κρατούσαν τις σωστές τιμές και τις εκπτώσεις από τις τιμές που είχαν, κάνουν το καθένας τις εκπτώσεις που μπορεί αντιστοίχως. Πάντα ο συνάδελφος έμπορος προσπαθεί να κρατήσει τον πελάτη του και πάντα κάνει μια καλύτερη τιμή και στην περίοδο η οποία δεν υπάρχουν εκπτώσεις. Πάντα βοηθάμε ο ένας τον άλλον, δηλαδή και ο καταναλωτής μας προτιμάει, αλλά και εμείς φυσικά ό,τι μπορούμε, γιατί τον θεωρούμε πελάτη και θέλουμε να παραμείνει ο πελάτης μας, να μην πάει σε άλλες αγορές. Λοιπόν, βοηθάμε πάντα μια καλύτερη τιμή. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από τη DR τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Περιμένουμε να μας ακολουθήσετε και στη σελίδα μας στο Facebook. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 11 με τη νυχτερινή σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ.
Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. 100% τοπική δυναμική αλυσίδα. Με τρία καταστήματα. Ηρακλέως 30, Άργος, Χαρίλαο Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Μεζεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεζεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Nanou Donuts. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του ΧΑΣ. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Nanou Donuts. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Nanou Donuts. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Για αύριο σε όλη τη χώρα που βλέπονται νεφός με βροχές ή καταιγίδες, τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Η άνεμη θα πνέουν νότιοι, νοτιοανατολική μέτριος ισχυρή και τοπικά πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 9 έως 19 βαθμούς, στα δυτικά από 14 έως 20, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 10 έως 20 και στα νησιά από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Και την Πελοπόννησο που βλέπονται νεφός με βροχές ή καταιγίδες, τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νοτιοανατολική μέτριος ισχυρή και τοπικά πολύ ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.